Γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν θέλω να φρικάρετε που δεν έχω μουσια, εντάξει. Έγινε μια βλακεία, τα κούρεψα. Θα ξαναβγουν τρίχες είναι. Αν και μπορεί να το κρατήσω γιατί δεν ξέρω. Με κάνει πιο νέο, δεν είμαι τόσο παππούς. Τέλος πάντων, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε αυτό το vlog. Αυτό το κομμάτι του βίντεο δεν είναι μέρος του vlog. Απλά ήθελα να κάνω μερικές προσθήκες. Θέλω να πω 2-3 πραγματάκια, αυτό είναι όλο. Πρώτα απ' όλα το βίντεο είναι λίγο choppy. Δηλαδή κουνιέται πολύ η κάμερα. Και επειδή δεν είχαμε καλή κάμερα να έχει stabilizer, θα ενοχλήσει λίγο. Οπότε σε μερικά σημεία πρέπει να κάνετε υπομονή. Δεύτερον, σε μερικά σημεία φυσάει ο άνεμος. Αυτό το vlog είναι έτσι ένα συνοθήλευμα travel, γιατί ταξιδεύω στο Εδιμβούργο. Αλλά έχω χώσει μέσα και μια προπόνηση. Έτσι, δεν έχω ξεχάσει την προπόνηση. Και τα έπριζα του Μάριου για να κάνουμε μια προπόνηση. Και τελικά καταφέραμε και κάναμε. Θα κάνω ένα χρονοδιάγραμμα και θα το καρφιτσώσω κάτω στα σχόλια. Τι άλλο συμβαίνει? Ναι, αυτό το βίντεο έχει γυριστεί πριν 4 μήνες. Δηλαδή τώρα έχουμε Γενάρη. Έτσι, μέσα Γενάρη ας πούμε. Ενώ αυτό το βίντεο έχει γυριστεί τον Σεπτέμβρη. Οπότε θα με δείτε και λίγο πιο τσουποτό, με πιο πολλά μαγουλάκια. Απλά τώρα βρήκα την ευκαιρία να το μοντάρω. Επίσης, επειδή είμαι με τον Μάριο, με ένα φίλο μου τέλος πάντων στο βίντεο, επειδή είμαστε παρέα, έχει χαβαλέ κτλ. Καταλαβαίνετε ότι έχει μερικές βρισιές, γιατί ξέρω ότι πολλούς σας πειράζουν. Και ή μου λέτε, Σαρό, προειδοποίησε πριν σκάσεις βρισίδι. Χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε ένα βλογκάκι στο Εδιμβούργο. Λοιπόν, με το φίλο μου τον Μάριο, θα σας δείξω μετά το Μάριο. Δείξε λίγο γύρω-γύρω, ρε, να δουν τα παιδιά. Ωραία, έλα λίγο. Λοιπόν, τώρα. Πάμε, προχωράμε. Λοιπόν, τώρα, αυτό που θα κάνουμε είναι να πάμε να νοικιάσουμε ένα αμάξι. Ωστόσο, έχουμε ένα άγχος, γιατί ξέρω εγώ, δεν δίνουν αμάξια σε οδηγούς κάτω από 25 χρονών. Και έχουμε και ελληνικό δίπλωμα, υποτίθεται ότι πρέπει να είναι μεταφρασμένο. Οπότε το ρισκάρουμε full. Ελπίζουμε να μας το δώσουν, γιατί άμα δεν μας το δώσουν, την πατήσαμε. Είμαστε στο λεωφορείο τώρα. Πάμε στο αεροδρόμιο, από εκεί θα πάρουμε το αμάξι, γιατί είναι πιο φθηνό έτσι. Λοιπόν, εδώ το λεωφορείο είναι διόροφο, είμαστε στον πάνω όροφο, έχει wifi το λεωφορείο, έχει και θύρες USB για να φορτίζει το κινητό σου. Και εδώ θα σας δείξουμε πως έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία. Hey Google! Despacito, play despacito. Απλά το φέιλαρε. Πάμε έτσι. Ωραία, έλα. Και τώρα θα σας δείξουμε πως έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία. Hey Google, play Despacito on YouTube. Δεν παίζεις τίποτα ρε. Να το ρε. Το Despacito είναι ρε. Όντως. Απλά το έχω στο silent. Γαμώ την παιδί φίλα. Άρα ξέρεις. Πήραμε τα μάξι, περιμένω τον Μάριο που να γυρίσει από την τουαλέτα και πάμε να το βρούμε. Μας το δώσαν τελικά. Πολύ κομπλέ. Πλησιάζουμε. Ποιο από αυτά είναι το αμάξι μας, Μάριε? Τώρα. Ωχ, κομπλέ. Πολύ ωραία αμάξι, έτσι. Τέλειο, φίλε. Μια χαρά είναι, ρε φίλε, αυτό. Σιγά. Κιούτ. Ωχ, πού είναι το τιμόνι? Περίμενε. Παιδιά, το τιμόνι είναι από τα δεξιά. Εδώ στην Αγγλία. Κάτσε, ρε μαλακά. Στη Σκωτία. Τι, ρε. Πώς θα οδηγήσω, ρε. Για να σιγουρέψουμε ότι... Λοιπόν, εσύ θα είσαι πουτάνα μου. Ναι, yes sir. Εδώ θα βάζεις τα πράγματα. Θέλουμε ένα πράγμα εδώ να το στηρίξουμε ρε. Και να τραβάει για πάντα. Πολλά. Οπ, Μάριε. Έκαρε. Ω, μη τζι μαλάκα. Άψω εγώ. Ναι, αυτό μπορώ να το βγάλω. Ω, τέλεια. Βάλ το πουτί. Εδώ είμαστε στην Πανεπιστημιούπολη. Ναι, του Χέριρτ Βατ. Χέριρτ Βατ. Οπότε είναι σαν το Πολυτεχνείο στην Αθήνα, αλλά στο Εδιμβούργο, ξέρω. Εκεί είναι το Πανεπιστήμιο, από εκεί που βγήκαμε. Και περπατάς λίγο και πας εδώ πέρα, ξέρω εγώ, που είναι ένα δάσος, έτσι, χαλαρά. Είναι πολύ γραφικά ρε φίλε πάντως. Ναι, ναι, ναι. Και δεν είμαστε καν στο κέντρο, δεν θα έχουμε... Θα δούμε τώρα το Σαρό να οδηγάει ανάποδα για πρώτη φορά στη ζωή του. Τι λέει, Σαρό? Ω, φίλε, έχεις αγχωθεί. Φουλ. Πάμε. Με βάλες όπιστε. Όχι μπροστά. Πώς πάει η όπιστα? Μπροστά. Με το κουμπάκι. Ναι, το κουμπάκι. Έχει κουμπάκι. Έχει κουμπάκι, ρε φίλε. Πολύ σουρεάλ ρε από τη... να είσαι ανάποδο. Ναι. Τι φάση. Πού να πάω τώρα? Πήγαινε ως εκεί, ο πένας στις μπουλντόζες. Το συμπλέχ, τι να τον αφήνεις. Κοιτάς λίγο, δεν έχει προχώρα. Γκάζω θέτο, φίλε. Γκάζω θέτο, fitness.
Πάμε, Σαρό! Ποπ! Ποπ, ποπ, ευθεία, ευθεία. Και άρα το πάρνει. Τι τράβαμε κάτι άλλο, εδώ είμαστε στη σχολή του Μάριου, για ποιον αναρωτιέται. Δεν ξέρω, μα έχει άλλο κόσμο εδώ πέρα τώρα. Μπορεί να έχει, κάτι καμένος που έρχονται Κυριακές. Εδώ είναι το εργαστήρι, έχει ένα σωρό PC και κάνουμε speed test και πάθαμε πλάκα και οι δύο. Εντάξει, οπότε θα σας δείξουμε τώρα το speed test να τρελαθείτε. Λοιπόν, έλα εδώ Μάριε. Έρχομαι φίλε. Λοιπόν, ωραία, βλέπετε ότι δεν έχουμε κάνει καμιά πονηριά. Ωραία, έτοιμοι. Έτοιμοι. Έτοιμοι, go. Ετοιμότατοι. 10 χρόνια αργότερα. Είναι τόσο αργό που κάνει connecting 2 ώρες. Άμψε. Okay. Pop. Pop. Και έχει και κακό ping, αλλά κοίτα το ping. Κοίτα το ping, ρε. Σχεδόν ένα gigabit per second. Fuck, ένα gigabyte per second. Δηλαδή, μπορεί να ανεβάσει μια ταινία 4 GB, ξέρω εγώ. Κοίτα το upload. Το upload. Αυτό είναι το upload. Σε 4 σεκόντ κατεβάζει μια ταινία 4 GB. Μαλάκα, ισχύει. Πόρε φίλε, το upload. Μια ταινία 10 GB σε 10 δευτερόλεπτα κατεβαίνει. Πόρε φίλε. Εδώ μεταξύ το σπιντόμετρο είναι έως το 100 φτάνει. Ναι. Απλά είχε μαξάρι. Here at Watt University. Είμαστε εδώ πέρα σε άλλο ένα εργαστή. Είναι full πορωτικό γιατί είναι full γεμάτο από ρομπότ. Ο Άρης λέει ότι είναι ψηλό απαγορευμένο να μπαίνουμε εδώ μέσα, οπότε παίρνουμε ένα ρίσκο και τα τραβάμε αυτά. Αυτός είναι ο Wally. Αντέσαι να βάλω το χέρι μου και όμως. Και να σε δαγκώσει, ναι. Fuck. Τράβα το από κοντά, ρε. Τράβα το χέρι εδώ πέρα. Πω, πω, φίλε. Για εξήγησε το λίγο, ρε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα motors. Τα motors. Και εδώ βλέπετε τις συνδέσεις για τα δάχτυλα. Τέλος πάντων, αυτό το πείραμα έχει χρησιμοποιείται κυρίως για πειράματα σε human-robot interaction. Προσωπικά εγώ είχα κάνει ένα πείραμα, ήμουνα στο group των ανθρώπων που δεν έκανε τίποτα το ρομπότ και το άλλο group των ανθρώπων, στο άλλο group των ανθρώπων χασμουριότανε και το πείραμα ήταν αν τα ρομπότ μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο όπως ένας άνθρωπος επηρεάζει έναν άνθρωπο όταν χασμουριέται ή κάνει το οτιδήποτε άλλο. Και πώς τελείωνε αυτό, ρε. Ναι. Λίγο τραυματικό, ρε φίλε. Ναι, αν του βάλεις δέρμα, σχεδόν ανθρώπινο θα είναι. Ισχύει. Είναι... χρησιμοποιείται και σε σχολεία και τέτοια αυτό το ρομπότ. Πόσο έκανε αυτό, Μαρία? 500 εκατομμύρια... 500.000 σχεδόν. Μισό εκατομμύριο. Μισό εκατομμύριο, ναι. Ρίξε και λίγο τοπία μετά, ρε φίλε. Το πάει πολύ καλά το μαξάκι. Πήγαμε να τρακάρουμε 100 φορές. Ναι ρε φίλε. Yo, απλά εδώ είναι το αμάξι. Οπα, να έρθω. Κάναμε μια στάση τώρα. Ναι, ο Μάριος. Θέλω να πάω να τον αγκαλιάσω όπως το Τιτανικό. Γι' αυτό κάνει έτσι. Έλα εδώ, μωρό μου, έλα εδώ. Έλα, έλα, έλα. Τι ωραία. Πάμε. Λοιπόν, παιδές, είμαστε τώρα στην πόλη του Εδιμβούργου. Εδιμβούργου, ωραία. Βλέπετε μια χαρά άσφαλτος, μια χαρά αυτοκίνητα, όλα κομπλέ. Λοιπόν, τώρα. Αυτό που μου δείξε ο Μάριος και θέλω να το μοιραστώ και με εσάς είναι πολύ σκαλωτικό. Λοιπόν, περνάς εδώ πέρα, αυτές τις σκάλες. Διαγώνιο Αλέα. Τη Διαγώνιο Αλέα και πας στην άλλη μεριά της πόλης, η οποία είναι η παλιά πόλη. Και είναι όλη πλακόστρωτη. Απλά είναι. Είναι σαν το Χάρι Πότερ. Εγώ είμαι ο Χάρι Πότερ, εσύ είσαι ο Ρον. Εγώ είμαι ο Χάρι Πότερ. Εγώ είμαι ο Παπάρικα Πότερ και εσύ είσαι ο Πουστρών. Ναι, είναι σαν να πηγαίνεις σε άλλη πόλη, σαν να ταξιδεύεις μία ώρα και να φτάνεις εκεί πέρα. Δεν το χωράει ο νους ότι είναι στα 100 μέτρα αυτή η διαφορά. Οπότε πάμε να το τσεκάρουμε. Λοιπόν, περνάμε εδώ πέρα, το βλέπετε. Welcome, Harry. Diagonal A. Και εδώ πια είναι παλιά πόλη.
πάω να ράξω δίπλα του. Πόπο, μου πήρε τα αυτιά ο πούστης. Ρε παπάρα. Τι. Γύρνα το. Γιατί βρίζεις Σαροσέτο. Ωχ, συγγνώμη παιδιά, δεν βρίζουμε, κάνει κακό. Τι πίνεις Σαροσέτο. Ω, 18 χρόνια. Φυσικό χυμό. 18 χρονών. Δείξε μας το πακέτο. Τέλειο. Είμαστε στο γυμναστήριο της σχολής του Μάριου. Είναι ένα πολύ γαμάτο κτίριο, αν δείτε ξέρω εγώ. Όπου εγώ δεν έχω πάσο, θα το κάνουμε λίγο στα κρυφά όλο αυτό, γι' αυτό τραβάμε και με το κινητό του Μάριου. Θα χωθούμε μέσα να κάνουμε μια λαθρέα προπόνηση. Εντάξει Μάρια. Έλα. Ναι ρε φίλε, πάμε. Α, κάνεις καλιά. Δεν τραβάγα τα πόδια σου ρε φίλε. Οχ. Οχ. Άψο. Πάμε ανάποδα καλύτερα. Πάμε. Πάμε. Ναι, αυτή την άσκηση εδώ μου την έδειξε ο κύριος Σαροσέτο, τη βλέπετε. Εσύ μου την έδειξες. Α, αυτή την άσκηση την έδειξα εγώ Σαρό, είναι για κυλιακούς, πλάγιους κυρίως. Ο Μάριος ετοιμάζεται για την πιο σημαντική άσκηση του σημερινού μας, της σημερινής μας προπόνησης. Πάμε Μάριε, πάμε! Πάμε τα girls for the girls. Πού είσαι? And... squeeze! Πάμε Σαρό! Juicy. Bet. Λοιπόν παιδιά, πριν με κριτικάρετε για την πετσέτα, να ξέρετε ότι κανείς εδώ δεν έχει πετσέτα, γι' αυτό δεν έφερα κι εγώ. Το θεώρησα έτσι disrespect στην κουλτούρα των Εγγλέζων, επειδή είναι αυτοί βρωμιάριδες, είπα να είμαι κι εγώ βρωμιάρης. Να τσεκάρετε, δεν έχει κανείς πετσέτα, βλέπετε. Βρείτε την πετσέτα. Μου αρέσει κάνει τον Αστερία τώρα. Έτσι δεν λέγεται, Αστερίας. Πάτρικ, και έτσι. Στην πιο δύσκολη version, πήγαινε να έχεις τον αέρα τα να, ισχύει ρε. Πες να είναι full δύσκολο. Ένα πλάνο. Να. Πάμε ρε θηρίο. Μάριε, πάμε να κάνουμε πόδια. Ποιος κάνει πόδια ρε. Νάτος, ο ντους. Ο ντους του gym. Κλασικός ντους. Χέρια κάθε μέρα. Έτσι, κάνε όμως μέσα στο squadrack. Ο κόπανος της χρονιάς. Όπως φίλε, κοίτα τόσα squadrack που έχει. Πάμε να κάνουμε πόδια. Έχουμε ορειβασία, δεν γίνεται. Αύριο. Οχ. Οχ. Τελειώσαμε και με το gym σήμερα. Αυτή είναι η επόμενη μέρα πρωί. Χθες βράδυ στο road trip φτάσαμε ως τα Highlands, έτσι δεν τα λένε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Σαν ως το Fort Williams που είναι η λίμνη του Loch Ness. Ναι, πήγαμε στη λίμνη του Loch Ness. Ήταν τέλεια. Αλλά μετά απλά σκοτίνιασε πολύ απότομα.
άρχισε να βρέχει και μετά δεν φαίνεται τίποτα, οπότε δεν τραβήξαμε και τίποτα. Οπότε τώρα πάμε βόλτα σε ένα βουνό. Ποιο βουνό, Μάρια? Το Arthur's Seat στο Εδιμβούργο. Ωραία. Έχουμε πολύ ορειβασία. Είμαστε λίγο hangover από χθες, αλλά Klein Mind. Τη γαλαρία σαν αλάνια. Κατεβήκαμε από το λεωφορείο, το διόροφο. Λοιπόν, είμαστε στο κέντρο του Εδιμβούργου, βασικά προς την παλιά πόλη, και είμαστε έτοιμοι να ανέβουμε το βουνό που θα σας δείξει μόλις τώρα, Σάβη. Είναι πολύ ψηλό το βουνό, δεν ξέρω πώς θα φτάσουμε εκεί πάνω, παιδιά. Έχω αρχίσει και αναθεωρώ λίγο μερικά πράγματα. Ακόμα δεν έχουμε ανέβει καλά-καλά το βουνό, είμαστε στους πρόποδες. Αλλά ήδη έχουμε γαμάτη θέα. Τσεκάρετε εδώ. Ου, κάτσε. Και εδώ. Ναι. Έλα, Μάριε, πάμε! Σιγά σιγά ανεβαίνω. Τι κάνεις εκεί, Σαρό? Οχ, ποιος είναι τρελός? Πάρτε μια ώρα. Ναι ρε, χαλαρά. Όχι. Πάμε. Παιδιά, λίγο μας έμεινε. Δείτε από πού ανεβήκαμε. Σχεδόν φτάσαμε. Είμαστε στο πιο ψηλό σημείο του Εδιμβούργου. Φυσάει άπειρα, δεν ξέρω αν ακούγεται. Ναι, έχουμε καταεδρώσει. Απλά να κρυώσουμε σίγουρα. Απλά να κρυώσουμε, χαλαρά. Λοιπόν, θα σας δείξουμε τώρα τι βλέπουμε. Η θέα είναι απίστευτη πάντως. Τώρα γυρνάμε, επειδή ξεκίνησε να ψυχαλίζει και να φυσάει full άπειρα. Γυρνάμε από ένα μονοπάτι. Είδαμε απλά κόσμος να πηγαίνει προς ένα σημείο και είπαμε γιατί να πάμε κι εμείς. Και απλά είναι το πιο εύκολο μονοπάτι του κόσμου. Και εμείς οι τραχανάδες σκοτωθήκαμε. Διαλέξαμε το πιο δύσκολο μονοπάτι που υπήρχε. Για να ανέβουμε. Γιατί βλέπαμε εκεί στην κορυφή, ήταν όλοι χαλαροί και εμείς λαχανιασμένοι και να έχουμε πεθάνει. Μέχρι βλέπαμε και έγκυος βρήκαμε στην κορυφή. Ήταν μια έγκυος και 100 παππούδες. Και λέμε, γιατί πώς είμαστε σαν αδύναμοι, γιατί λαχάνιασαμε τώρα. Ακριβώς. Και απλά υπάρχει ένα μονοπάτι με κάγκελα και όλα. Απλά νιώθαμε πάρα πολύ αδύναμοι, γιατί λέμε, εμείς σκοτωθήκαμε. Είμαστε μέσα στον υδρότα και την κούραση. Και απλά βλέπαμε όλοι πολύ χαλαροί εκεί στην κορυφή να μας κοιτάνε. Λένε, τι έχουν πάθει αυτοί οι δύο. Τσεκάρετε πόσο εύκολος είναι ο δρόμος αυτός. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο παρεκκλήσι του Άγιου Αντώνιου στο Εδιμβούργο. Λίγα μέτρα κάτω από το λόφο του Άρθουρου. Ο καλύτερος ξεναγός είναι ο Μάριος. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, παιδιά, κάναμε μια τεράστια βόλτα, πήγαμε παντού στο διάλογο και γυρίσαμε. Η πόλη είναι full γραφική, full γαμάτη, είναι λες και ζεις στο μεσαίωνα, ας πούμε. Και θα σκάσει ο βασιλιάς και θα σου πει να bend the knee. αλλιώς θα σε σφάξει, ξέρεις. Ωραία, τώρα πάμε στο mall. Εδώ πέρα έχει ένα mall. Fountain Park. Fountain Park. Και θα σκάσουμε σε μπουφέ και θα τα φάμε όλα, ό,τι υπάρχει. Ινδικό μπουφέ. Με όλα τα spices, παρακαλώ. Εδώ ο Μάριος μας κάνει ξανά στα φαγητά. Γιατί δεν τα έχουμε, εμείς είμαστε πρωτάριδες. Στα καλύτερα φαγητά. Έλα, Μαρίουστα. Λοιπόν, πρώτα παίρνουμε ένα πιάτο. Εδώ έχουμε τις σαλάτες. Και σαν αντιγυνά όντα δεν θα πάρουμε τίποτα. Speak for yourself. Και πάμε στα σημαντικά. Bubble ice cream, mango ice cream, strawberry, chocolate, vanilla, mint chocolate. Mint chocolate δεν μ' αρέσει, αλλά ναι. Brownies. Όμως, άπειρα γλυκά. Δεν έχω συντριβάνε. Oh. Μπορεί να το ανοίξεις τώρα, ρε. Sorry. Sorry, excuse me. What time are you opening? Είδες, στόμα. 10 λεπτά. Τα έλεγα, βρωμιάρι. Και εδώ ένα σωρό φαγητά. Είναι chicken curry with bone. Είναι κυρίως ινδική κουζίνα. Έχει πολύ κάρι δηλαδή, παιδιά. Αλλά έχει και κινέζικη και μεσογειακή. Και σούσι.
Japanese. Έτσι. Oh, sweet and sour chicken για μένα. Oh. Αγαπημένο μας. Εντάξει, νομίζω εντάξει. Όχι, Μάριε, τι τρως, ρε. Πρέπει να λέμε πάντα τι τρώμε, γιατί λοιπόν, έτσι είναι το βλογκάρισμα, αν δεν ξέρεις, βλάκα. Λοιπόν, garlic naan, butter naan, sweet and sour chicken, but, chicken popcorn, δεν θυμάμαι, egg fried rice, stir fried vegetables. Στα ελληνικά, ρε, βλάκα, που δεν ξέρω ελληνικά, ρε, φίλε. Λοιπόν, Chinese chicken curry. Μα έτσι, κινέζικο κοτόπουλο curry. Ωραίος. Thank you. Θα τρώμε και εμένα τώρα. Τι σου μίλησα στα ελληνικά, μαλάκα. Σε είπα ευχαριστούμε. Άντε, εσύ τι τρως, για πες στα ελληνικά μας εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι με σκόρδο, ναν, ψωμί ουσιαστικά. Τα αρχίδια μας. Λοιπόν, πρέπει να δείξω. Ρύζι και κάτι με κοτόπουλο, έτσι κινέζικο ειδικό, δεν ξέρω. Αυτό. Τι ρύζι, απλό ρύζι είναι αυτό. Λοιπόν, και λαχανικά πυρά. Τι ρύζι, λέω. Σ' άρεσε το fitness. Ωραίος, ρε. Οκ, ναι. Είναι full καυτερά, ρε. Πόσο να φας από αυτό. Είναι μισέτα, ρε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Κουμπώντε αυτό το like, κουμπώντε αυτή την εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο γουστάρετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Πείτε μου αν γουστάρετε το Μάριο να το ξαναβάλω σε βίντεο. Αν δεν το γουστάρετε, δεν ξαναμπαίνει η μούρη του σε βίντεο μου. Ποτέ. Όσο την επόμενη φορά, να προσέχετε και να γυμνάζεστε ακόμα και όταν ταξιδεύετε.